Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρεις μέρες τώρα ακούμε τα κυβερνητικά στελέχη, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, να υπερασπίζονται το αντιλαϊκό πρόγραμμά τους. Θα έλεγε κανείς πως δεν κρατιόσαστε. Έρχεστε κι εσείς με φόρα για να το υλοποιήσετε. Μάλιστα την πρώτη μέρα ο κύριος Μητσοτάκης έφτασε στο σημείο να σβήσει τις πραγματικές διαχωριστικές γραμμές μέσα στην κοινωνία. Παρουσιάστηκε περίπου σαν ένας νέος εθνάρχης και μας είπε ότι ο λαός έφτασε πια στο σημείο ωριμότητας για να δείξει συνένεση στις δήθεν αυτονόητες μεταρρυθμίσεις του. Λίγο πολύ μας είπε ότι τις επιζητά και όλα ο ελληνικός λαός. Κρατηθείτε λίγο κύριε Μητσοτάκη, δεν χρειάζεται τόση έπαρση. Γιατί λίγο ακόμα και θα μας πείτε πως οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι του μόχθου, το απολαμβάνουν να πληρώνουν ακριβά την υγεία τους, ακριβά την μόρφωση των παιδιών τους, ότι αποδέχονται την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, την εργασιακή ζούγκλα, τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, την έλλειψη ασθενοφόρων, το να είναι αβοήθητοι σε φυσικές καταστροφές. Ξέρετε πολύ καλά όμως πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει και οι προσδοκίες που καλλιεργείτε μάλλον γρήγορα θα διαψευστούν. Σας τα είπαμε και στην πρωτολογία μας. Τα πράγματα στη διεθνή οικονομία, αλλά και στην Ευρωζώνη ειδικότερα, δεν είναι καθόλου όπως θέλετε να τα παρουσιάζετε. Και ξέρετε καλά πού έχουν βρεθεί σε τέτοιες περιπτώσεις, από τη μια μέρα στην άλλη μάλιστα, κυβερνήσεις που έχουν πάρει και πάνω από 40% που πήρατε εσείς σε αυτές τις εκλογές. Πιστέψτε μας, απέναντί σας θα βρείτε όλους τους εργαζόμενους, την νεολαία, το κίνημά τους, σε όλα αυτά που ετοιμάζετε. Πιο μαζικά, πιο μαχητικά αυτή τη φορά. Με λιγότερες αυταπάτες για δήθεν κάποιες εύκολες λύσεις με κυβερνητικές εναλλαγές παρόμοιας κατεύθυνσης. Και με πιο δυνατό πλέον το ΚΚΕ να μπαίνει μπροστά σε αυτή την επίθεση. Γιατί παρά τον συνολικό αρνητικό πολιτικό συσχετισμό, τον οποίο εμείς ποτέ δεν παραβλέψαμε, ούτε υποτιμήσαμε, ούτε υποτιμάμε, δυναμώνει όμως ταυτόχρονα και ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής του ταξικού της χαρακτήρα. Όλα αυτά δηλαδή τα οποία υπηρετείτε σύσσωμα τα κόμματα του μεγάλου κεφαλαίου και οι διάφορες κυβερνήσεις σας. Δυναμώνει η αναζήτηση λύσης στα σημερινά προβλήματα μέσα από τον συλλογικό οργανωμένο αγώνα, τη συμμετοχή στο κίνημα, τη συλλογική δράση. Θυμάστε τι έγινε την περασμένη τετραετία, πώς στην ουσία το κίνημα επέβαλε και τι στραπάτσο πάθατε εκείνο το διάστημα και με την Πανεπιστημιακή Αστυνομία και με τον νόμο για τις διαδηλώσεις και με τον νόμο Χατζηδάκη και με τις προσχηματικές απαράδεκτες απαγορεύσεις σας μέσα στην πανδημία με το σύνθημα του ελληνικού λαού «Κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή» και τόσα άλλα. Συνεχίζεται όμως την ίδια αντιδραστική κατεύθυνση. Αν συνυπολογίσει κανείς και τα όσα ακούστηκαν μόνο αυτές τις τρεις μέρες για νέο εκλογικό νόμο με πλαφόν 5%, για ιδιωτικά πανεπιστήμια και τόσα άλλα. Σας το λέμε, θα μας βρίσκετε παντού μπροστά σας και εδώ μέσα, κυρίως όμως έξω, στο πλάι των εργαζομένων, μέσα στους αγώνες τους, στις δίκαιες διεκδικήσεις τους. Να εμποδίζουμε τα χειρότερα, αλλά κυρίως να διεκδικούμε ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, ανάσες ανακούφισης για το λαό με κατάργηση των άδικων φόρων, των πληστηριασμών στην πράξη, να παλεύουμε για αναβαθμισμένη παιδεία και υγεία, αναδεικνύοντας την κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας με την οποία ο λαός τελικά βάζει όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη του. Αυτή είναι η πραγματική πρόοδος
η προοπτική, οι αγώνες αυτοί να δυναμώνουν, να μαζικοποιούνται, να αποκτούν συντονισμένο και πανελλαδικό χαρακτήρα με πιο ξεκάθαρο αντικαπιταλιστικό προσανατολισμό. Εμείς δεν σας κάνουμε την κριτική που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή που κάνει το ΠΑΣΟΚ, ότι κάνετε εκπτώσεις στο πρόγραμμά σας, ότι καθυστερείτε να υλοποιήσετε τους στόχους σας. Ακριβώς το αντίθετο σας καταλογίζουμε, ότι τρέχετε να υλοποιήσετε τους στόχους σας σε βάρος όμως του ελληνικού λαού και των συμφερόντων του. Ούτε σας προσάπτουμε μομφή ότι με τις πολιτικές σας απέχουμε δήθεν από τα κανονικά ευρωπαϊκά κράτη. Γιατί ας μην πάμε μακριά, το κανονικό ευρωπαϊκό κράτος της Γερμανίας με τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση Σόλτς, προχώρησε ήδη σε πρόγραμμα μαμούθ περικοπών των κοινωνικών δαπανών ύψους 31 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εμείς δεν είμαστε με τις κυβερνήσεις ούτε του Σόλτς ούτε του Μακρόν στη Γαλλία. Είμαστε με τα εκατομμύρια των εργαζομένων και των νέων που και στη Γαλλία και στη Γερμανία απαιτούν να ζήσουν όπως δικαιούνται. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν. Εμείς θα είμαστε εδώ για να σας κάνουμε πιο δύσκολο να προχωρήσετε αυτό το αντιλαϊκό πρόγραμμα, να πιάσετε δηλαδή τους στόχους του κεφαλαίου, που είναι βέβαια ποτισμένη μόνο με τον ιδρώτα των Ελλήνων εργαζομένων. Καθόλου δεν σας υποτιμάμε. Ξέρετε βέβαια ότι σας αναγνωρίζουμε ότι είστε ικανός, είστε ικανοί μάλλον, γιατί μιας και μιλάω σε πρώτο πρόσωπο, ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή δεν είναι στην αίθουσα, να θέλετε με ένα ρεαλιστικό τρόπο αυτά που εσείς ονομάζετε και τα θέτετε έτσι ως προκλήσεις της εποχής. Να αναγνωρίζετε ότι αυτά που εσείς μπορείτε να κάνετε δεν αρκούν στο ελάχιστο και γι' αυτό να μεταθέτετε την ευθύνη στον ελληνικό λαό για όλα τα υπόλοιπα. Η ομιλία σας την Πέμπτη το βράδυ είχε λίγο απ' όλα και λίγο από Κένεντι και λίγο από Biden και δεν μας διέφυγε ότι προκαλέσατε και προκαλείτε αμηχανία σε κάποιους εδώ μέσα. Όχι όμως εμάς. Λέτε ότι το κράτος δεν μπορεί να είναι παντού, γι' αυτό χρειάζεται και η ατομική ευθύνη. Μάλιστα. Όντως, το κράτος σας δεν μπορεί να είναι κάθε μέρα στην παραλία της Ρόδου, όπου μια επιχείρηση με άδεια παράκτειας καντίνας ρίχνει πασάλους στο βυθό για πλεούμενες ξαπλώστρες και μετά βάζει το προσωπικό της να βουτάει εθελοντικά μέχρι το λαιμό στο νερό για να σερβίρει. Το κράτος σας μπορεί όμως να πετάει σε χρόνο ντετέ από τα σπίτια τους οικογένειες με άτομα με ειδικές ανάγκες, να πηγαίνει ξανά και να αλλάζει κλειδαριές στο σπίτι ενός 81χρονου ανάπηρου συνταξιούχου στη Χαλκιδική, αν και έχει κερδίσει ασφαλιστικά μέτρα ενάντια στο φαντ, στο κοράκι που του έβγαλε το σπίτι στον πληστηριασμό. Το επισημαίνω επειδή αναφερθήκατε μάλιστα και στις ράμπες των αναπήρων για να μας μιλήσετε για ατομική ευθύνη εδώ μέσα. Αλήθεια, πώς θα ανακουφίσετε την εργαζόμενη γυναίκα, το νέο ζευγάρι από τη σκληρή πραγματικότητα με τις εργασιακές σχέσεις, τα ωράρια, τη ζωή λάστιχο, με την εμπορευματοποίηση της υγείας, ιδιαίτερα της αναπαραγωγικής υγείας, με το αβάσταχτο κόστος στέγασης. Μήπως με τη συγκρότηση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, όταν με την αντιλαϊκή πολιτική σας φέρνετε σε αντιπαράθεση το δικαίωμα της γυναίκας στην εργασία με την κοινωνική προστασία της μητρότητας, όταν η προσχολική αγωγή και φροντίδα αντιμετωπίζεται κάπως ως παιδοφυλακτήριο προσαρμοσμένο σε ευέλικτες εργασιακές σχέσεις και όχι ως ανάγκη των παιδιών. Αντί να λύσετε ότι σε 100 δήμους δεν υπάρχουν καν βρεφικά τμήματα, στις προγραμματικές σας δηλώσεις η φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων,
των ΑΜΕΑ, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, συνεχίζουν να είναι κυρίως ατομική οικογενειακή υπόθεση. Έτσι παραμένουν τα οικονομικά, τα κοινωνικά εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες κυρίως στην εργασία, στη ζωή, ευάλωτες σε κάθε μορφής βίας, φτάνοντας μέχρι και τη γυναικοκτονία. Αυτή η πολιτική τροφοδοτεί και σκοταδιστικές απόψεις που αμφισβητούν μέχρι και το δικαίωμα της γυναίκας στην ασφαλή δωρεάν άμβλωση. Μιλάτε επίσης για την εκπαίδευση. Λες και θα γίνει καμιά κοσμογονία, καμιά ψηφιακή επανάσταση και βάλε. Αλήθεια, για πόσες τετραετίες ακόμα θα ακούμε για εκπαιδευτικούς που ζουν σε αντίσκηνα στις παραλίες των νησιών μας? Για πόσες τετραετίες ακόμα θα πληρώνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν οι λαϊκές οικογένειες για την απλή μόρφωση των παιδιών τους? Για τους φοιτητές που για να βρουν σπίτι πρέπει να τους φύγει μια ολάκερη περιουσία? Αλήθεια, η ψηφιοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αναγκαία φυσικά, θα λύσει το πρόβλημα των κενών σε εκπαιδευτικούς? Θα σταματήσουν τα νήπια να βρίσκονται σε κοντέινερ, σε προκάτ? Θα συνεχίσει το απαράδεκτο γεγονός οι καθηγητές να αναγκάζονται να διδάσκουν γνωστικά αντικείμενα άσχετα με την ειδικότητά τους? Φτάσατε μάλιστα από τη φόρα της ψηφιοποίησης να μας πείτε ότι οι μαθητές πρέπει να σκέφτονται όχι σαν σκληροί δίσκοι, αλλά σαν επεξεργαστές. Αλήθεια, αυτό το σχολείο οραματίζεστε? Εμείς λέμε ότι πρέπει να σκέφτονται σαν άνθρωποι, να ξεχωρίζουν ανάμεσα στον κικαιώνα των πληροφοριών την αλήθεια, να δομούν την σκέψη τους, την ανθρώπινη σκέψη τους, τη φαντασία τους, τη δημιουργικότητά τους. Γιατί ξέρετε, οι επεξεργαστές κάπου κολλάνε και αρκετά συχνά μάλιστα, όσο καλά κι αν είναι κουρδισμένοι. Σήμερα, τώρα που μιλάμε, γνωρίζετε ότι βρίσκεται στον αέρα κυριολεκτικά η δωρεάν σίτηση για 1.500 φοιτητές στην Πάτρα. Το ξέρετε? Γνωρίζετε ότι πετούν εκτός φοιτητικών εστιών νέα παιδιά για να αξιοποιηθούν αυτές για διάφορες business? Τέλος, για το ζήτημα της αναθεώρησης του άρθρου 16. Όλη την προεκλογική περίοδο, κύριε Μητσοτάκη, δεχόσασταν τη μια πάσα μετά την άλλη από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Έχω και τη μέση μου. Τώρα, αξιοποιώντας το άρθρο 28 που δίνει τη δυνατότητα για διακρατικές συμφωνίες στο πλαίσιο της υπερίσχυσης του ευρωνησιακού δικαίου επί του εθνικού, όπως επέβαλε η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, ψάχνετε τρόπους για να ξεπεράσετε τα εμπόδια του άρθρου 16. Ανοίγετε συνολικά επικίνδυνους δρόμους και το ξέρετε. Σας ευχαριστώ. Η διάγνωση βγήκε, που έχουμε πολλούς γιατρούς εδώ μέσα. Ήταν ένας σπασμός στη μέση και εντάξει, θα δούμε, το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Αυτό... Τώρα η συμβουλή για να χάσω κιλά δεν γίνεται αυτό το πεντάλεπτο. Ελάτε, που ελάτε. Ακόμα για χρόνο. Αυτό ήταν χειροκρότημα για τον άνθρωπο. Για να δείτε ότι ο άνθρωπος υπερισχύει της ιδεολογίας. Λοιπόν, να συζητήσουμε το εξής τώρα. Ήμουνα λέγοντας για την αναθεώρηση του άρθρου 16 και είχα κάνει ορισμένα σχόλια. Έλεγα λοιπόν ότι αξιοποιώντας τώρα το άρθρο 28 που δίνει τη δυνατότητα για διακρατικές συμφωνίες στο πλαίσιο της υπερίσχυσης του ευρωσυνασιακού δικαίου επί του εθνικού, όπως επέβαλε η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, ψάχνετε τρόπους για να ξεπεράσετε τα εμπόδια αυτά του άρθρου 16. Ανοίγετε, θεωρούμε, συνολικά επικίνδυνους δρόμους και το ξέρετε αυτό.
Και επειδή ο Υπουργός σας απόρρισε για το ιστορικό παράδοξο, όπως είπε, η παιδεία να είναι χώρος έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, ιδιαίτερα στη χώρα μας, απαντάμε. Η πολιτική σας είναι αυτή που έχει ταξικό πρόσημο και συνέπειες. Γι' αυτό και δεν μένει αναπάντητη, γι' αυτό υπάρχει και έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Γιατί εδώ υπάρχει στη χώρα μας οργανωμένο κίνημα και θα απαντήσει και στα απαράδεκτα σχέδια που ορθώνουν νέα εμπόδια, νέους φραγμούς στη μόρφωση των παιδιών της λαϊκής οικογένειας. Το ίδιο και στην υγεία, όπου η πολιτική σας για τη νέα τετραετία συμπυκνώνεται στη φράση «λίγα για τους πολλούς και πολλά για τους λίγους». Και αυτά τα λίγα για τους πολλούς δεν θα είναι μόνο λίγα ποσοτικά, αλλά θα είναι και λίγα χρονικά. Ας δούμε ένα παράδειγμα του περιβόητου αυτού Ταμείου Ανάκαμψης με βάση τα χρήματα του οποίου, όπως λέγατε προεκλογικά, θα προβείτε σε αναβάθμιση με ανακαινήσεις και άλλα 80 νοσοκομείων, 156 κέντρων υγείας. Από τα 31 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, μόλις τα 1,4 δις πάνε στην υγεία. Από αυτά μόλις το 1 πέμπτο, δηλαδή 317 εκατομμύρια, προορίζονται για τις διάφορες ανακαινήσεις. Ποιον κοροϊδεύεται? Μόνο το νοσοκομείο της Χαλκίδας, για να σας πω εδώ μέσα, για να ολοκληρωθεί, έχει προϋπολογισμό 71 εκατομμύρια ευρώ. Και εσείς μας λέτε ότι με 317 εκατομμύρια συνολικά θα φτιάξετε τις υποδομές όλης της χώρας. Με απλά λόγια, τα κοστολογημένα προγράμματά σας δεν φτάνουν ούτε για ένα απλό σωβάτισμα. Και συνεχίζετε την κοροϊδία. Δυστυχώς για εσάς, αυτά που ονομάζετε εμβολικά προκλήσεις και εξωγενείς κρίσεις δεν είναι τίποτε άλλο από τις αξεπέραστες αντιφάσεις του συστήματος που υπηρετείτε. Έτσι είναι, κύριε Μητσοτάκη. Δεν μπορείτε να περηφανεύεστε ότι ήσασταν πρωτοπόροι για την υιοθέτηση της επεκτατικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ταμείου Ανάκαμψης, του κοινού δανεισμού με πολύ χαμηλά επιτόκια και μετά να αναρωτιέστε από πού μας ήρθε ο πληθωρισμός. Δεν μπορείτε να περηφανεύεστε ότι είστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας επειδή έχετε κάνει εσείς και οι προηγούμενοι την Ελλάδα ένα απέραντο αμερικανατοϊκό ορμητήριο πολέμου και μετά να κάνετε ότι δεν ξέρετε τίποτα για τις προσφυγικές ροές. Δεν μπορείτε να είστε θειασότες του συστήματος αυτού, να μιλάτε για την ικανότητα της αγοράς να αυτορυθμίζεται και μετά να σας προβληματίζει η επιμονή της ανεργίας που τσακίζει τους νέους. Δεν ξέρετε ότι στον καπιταλισμό η εργατική δύναμη είναι εμπόρευμα και ότι έτσι ακριβώς αυτορυθμίζεται κάθε αγορά εμπορευμάτων. Πρέπει δηλαδή να πάμε για μπειρά για να σας τα εξηγήσω όλα αυτά. Που αναρωτιέστε κιόλα πώς γίνεται να είμαστε και κομμουνιστές το 2023. Θα σας το πω εδώ λοιπόν, χωρίς μπύρα, χωρίς τσίπουρο. Καθαρά και εξάστερα, δημόσια. Γιατί σήμερα, το 2023, οι δυνατότητες για κάλυψη των κοινωνικών αναγκών είναι μεγαλύτερες από ποτέ. Κι όμως η ψαλίδα ανάμεσα σε αυτές τις δυνατότητες και στο πώς ζουν οι πολλοί είναι επίσης μεγαλύτερη από ποτέ. Γιατί η Ελλάδα για την οποία μιλήσατε, όπου οι ατομικές φιλοδοξίες της καθεμιάς, του καθενός, θα συμβαδίζουν με τη συλλογική πρόοδο, δεν πρόκειται να υπάρξει σε αυτό εδώ το δικό σας σύστημα, ό,τι κι αν του κάνετε. Το ζούμε αυτό από τετραετία σε τετραετία. Ούτε στον αιώνα τον άπαντα δηλαδή. Γιατί καπιταλισμός σημαίνει ακριβώς η κοινωνική πρόοδος να θυσιάζεται για τη μεγιστοποίηση του ατομικού κέρδους σε βάρος της ευημερίας των πολλών. Γιατί όσο και να κλίνεται σε όλες τις πτώσεις τον εξυγχρονισμό, το μόνο που προσφέρει αυτό το σύστημα είναι αναχρονισμός, βαρβαρότητα, οπισθοδρόμηση και σύψη στο επίπεδο των ιδεών, όπως φαίνεται και με μια ματιά εδώ μέσα στις διάφορες πτέρυγες αυτής της Βουλής. Το έγραψαν πριν πάρα πολλά χρόνια ο Μάρξ και ο Έγγελς στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο.
στη θέση αυτής της παλιάς αστικής κοινωνίας με τις τάξεις και τις ταξικές της αντιθέσεις, έρχεται μια ένωση όπου η ελεύθερη ανάπτυξη του καθενός και της καθεμιάς είναι προϋπόθεση για την ελεύθερη ανάπτυξη όλων. Σε πείσμα όλων σας θα το κάνουν πράξη, οπωσδήποτε οι ερχόμενες γενιές. Γιατί έχουμε μάθει πλέον, έχουμε πάθει και έχουμε μάθει. Την πείρα, τη θετική και αρνητική, την έχουμε μελετήσει και δεν πρόκειται ξανά να υπάρξουν οι ίδιες αδυναμίες, ελλείψεις, να γίνουν ίδια λάθη. Γιατί όντως οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας. Γιατί όντως τις καλύτερες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Και θα τις ζήσουμε. Να είστε σίγουροι όλοι και όλες γι' αυτό. Και αυτό θα είναι το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Και μας κοψοχολιάσατε, αλλά το χειροκρότημα ήταν για το πέσιμο, για την ομιλία, ούτε για το μεγάλο και το ωραίο, το συγκλονιστικό.